Τι πλάκα που έχετε. Σήμερα είναι η μέρα Μαντόνα. Ήμουνα στην καντίνα, συγγνώμη. Το ξέρω, στην καντίνα σου άρεσε. Μα. Τι κάνεις? Καλά, μαγειρεύω δύο ωραία κοτόπουλα και έχω πάθει πλάκα. Εδώ νοκιμάς βέβαια που είναι η γέμιση. Τα έτοιμα είναι εδώ πέρα. Και περίμενα να ξεκινήσουμε. Κοτόπουλο με γέμιση, φοβερό. Περίμενα να ξεκινήσουμε για να σας βγάλω και το. Αυτά εδώ είναι τα. Τα βγάλα μόλις τώρα και ένα ακόμα. Θα τα κόψω και θα δείτε πως αχνίζουνε. Όμως το φαγητό μας σήμερα ακριβώς είναι αυτό το πριν από εκεί την παρουσίαση. Κλείνει το φούρνο, τον κάτω, σε παρακάτω, τον πάνω, μην το κλείσει. Είναι το κοτόπουλο που κάνω στη γάστρα το χριστουγεννιάτικο. Σας έχω κάνει ακόμα ξεκινήσαμε ένα. Ξεκινήσαμε με τα χριστουγεννιάτικα κοτοπουλάκια. Δεν έχω τελειώσει. Κάτσε. Να κάτσε καλά. Κάτσε. Περίμενε. Έχω κάνει, εννοώ ότι έχω κάνει πολλά χοιρινά και μου αρέσει. Ξεκινήσαμε νωρίς φέτος. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Σας έχω ξανακάνει κοτόπουλο, αλλά άλλη γέμιση. Αυτή είναι άλλη. Και αυτό το κοτόπουλο είναι το Ελευθέρας Βοσκής. Που έχει πιο σκούρο κρέας. Και είναι για μένα λίγο πιο για τα Χριστούγεννα επίσημο. Έχεις και κιμά, έχεις και κάστανο. Και πατάτες και κάστανα. Και φέτος μου αρέσει αυτό που σου είπα πριν, ότι έχουμε ξεκινήσει νωρίς τα Χριστουγεννιάτικα και έχω την ευκαιρία φέτος να κάνω πολλές προτάσεις. Okay. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, να το κόψω και στη μέση, να το δείτε με ένα πιρουνάκι. Αυτό εδώ και αυτά καίνε μόλις τα αυγαλά. Έχουνε παιδιά, έχουνε γίνει το κάτι άλλο ζουμερά. Κοιτάξτε πως αχνίζουνε. Κοιτάξτε τη γέμιση μέσα, τι ωραία που είναι. Βλέπετε, ωραία έτσι. Oh. Και εδώ θα σηκώσω ένα και θα το βάλω εδώ μέσα στο πιάτο για να δείτε πως είναι το από κάτω. Η μαγιά όλη είναι ότι κάνετε και πατάτες και γέμιση σε ένα σκεύος. Κοιτάξτε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ποιος γιορτάζει? Τίποτα, μου κάνει πολύ γιορτινό. Ναι, είναι ωραία, μπράβο. Κοιτάξτε. Γέμιση και πατάτες μαζί. Βλέπετε, τι ωραία ιδέα. Έχουν λιώσει οι πατατούλες. Έχει μείνει ωραίο ζουμάκι κάτω. Ούτως ή άλλως, τι κάνουν οι μαμάδες μας. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι πράσο. Ένα ζουμάκι πράσο. Δεν και βάζουν. Σταφίδες και πατάτες και δαμάσκινα. Δεν βάζουν τη λίγη γέμιση που περισσεύει στην άκρη, συνήθως τη γαλοπούλα και ψήνεται μαζί. Εγώ τα έκανα ένα φαγητό. Να δούμε λοιπόν την κάρτα με τα υλικά για αυτό το θεϊκό φαγητό που θα πάθουν πλάκα όλοι. Αν θέλετε να κάνετε χοιρινό φέτος, κάντε ένα ωραίο κοτόπουλο πίντος. Λοιπόν, ένα κοτόπουλο πίντος. Σήμερα εγώ το φτιάξα το φαγητό αυτό με Ελευθέρας Βοσκής. Okay, 500 γραμμάρια πατατούλες μικρές. Σας έχω ξαναπεί, εάν δεν θέλετε να βάλετε μικρές ή δεν τις βρίσκετε, μην τρελαίνεστε, βάλτε πατάτες σε κυβάκια. Okay. 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, λίγο ελαιόλαδο δηλαδή για το φασάλιμα του κοτόπουλου, για να πάρει ωραίο χρώμα. Αλάτι και πιπέρι. Τα υλικά για το κοτόπουλο και τη γάστρα. Πάμε τώρα να δούμε τα υλικά για τη γέμιση. Εντάξει, Χριστούγεννα είναι, είναι λίγο παραπάνω από τα συνηθισμένα. 500 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος, μία σκελίδα σκόρδο, ένα πράσο, 10 δαμάσκηνα και 4 να βάλετε και 5 καλά. Εγώ βάζω 10 γιατί μου αρέσουν πολύ. Ξινά δαμάσκηνα βάζω, όχι τα πολύ γλυκά. Ένα λουκάνικο χωριάτικο, 4 κουταλιές της σούπας κουκουνάρι, ένα φιτζάνι κάστανα, λίγο λάδι, αλάτι και πιπέρι. Τα υλικά είναι αρκετά, γιατί έχει τα δαμάσκηνα, το πέστο, το κουκουνάρι, τα κάστανα. Αν κάτι δεν σας αρέσει από όλα αυτά, μην το βάλετε. Εντάξει, μην τρελαίνεστε. Σας λέω ειλικρινά, ξέρω ότι αγχώνεστε τις γιορτές να εντυπωσιάσετε. Πάμε να φτιάξουμε τώρα το κοτόπουλο. Καταρχάς, μέσα σε ένα σκεύος, σε μια γάστρα, την πιτσιλωτή τη γάστρα ή ένα κεραμικό όπως αυτό που έχω εγώ εδώ πέρα. Βλέπετε, βάζω ένα κομμάτι λαδόκολα και το αφήνω εκεί στην άκρη. Πάμε να πιάσουμε τώρα το κοτοπουλάκι. Εδώ μπροστά μου έχω την κατσαρόλα που έχω σοτάρει τα 500 γραμμάρια κιμά και θα βάλω μέσα, μαχαίρι, μαχαίρι, μαχαίρι εδώ, θα βάλω μέσα το πράσο μου χοντροκομμένο, γιατί θα βράσει γύρω στις 2 ώρες μέσα στη κοιλιά του κοτόπουλου και θα λιώσει αυτό, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο, θα μελώσει. Σας είπα ψέματα, είπα πάω στο κοτόπουλο και πήγα στη γέμιση, με συγχωρείτε, έτσι. Ωραία, κοιτάξτε. Μέσα κιμάς και πράσο, 500 γραμμάρια κιμάς, λίγο αλατάκι, λίγο δηλαδή όσο πρέπει. Θα βάλω και το λουκάνικο μέσα, οπότε λουκάνικο κράτησα. Ξέρετε κάτι, τα λουκάνικα παιδιά τα έχω βάλει όλα μπροστά. Α, να, εδώ είναι, εδώ είναι. Λουκάνικο, νόμιζα τα πήγα στην πισταριά μπροστά στην καντίνα. Τα λουκάνικα τα ψιλοκόβετε ή αν θέλετε, εγώ ξέρετε τι κάνω, τα αλέθω μέσα στο πολυμιξεράκι και φτιάχνω ένα κιμά λουκανικένιο που νοστιμίζει πολύ ωραία τον κιμά μου, γιατί εγώ προσωπικά δεν θέλω να βρω, να σου πω την αλήθεια, λουκάνικο κομμάτι μέσα στο φαγητό μου, αλλά να το κρύψω με κάποιο τρόπο. Βλέπετε, το χοντροκόβω. Αν έχετε την όρεξη
να το κάνετε κυβάκια, κάντε το. Ρίχνω και τον κυμά μέσα, το λουκάνικο το χοιρινό. Και επειδή το λουκάνικό μου έχει πολύ σκόρδο και μπαχαρικά, δεν βάζω σκελίδα σκόρδο. Αλλά αν θέλετε στο σπίτι, εσείς βάλτε. Εντάξει. Ανακατεύω λίγο να λιώσει το λίπος. Και η γέμιση αυτή δεν έχει μέσα ρύζι, ούτε πληγούρι, ούτε ψωμί, ούτε τίποτα. Είναι έτοιμη. Πράσο, χοντροκομμένο, κυμάς μοσχαρίσιος. Το λουκάνικο που το ζεσταίνω να βγάλει λίγο το λίπος του. Και μέσα εδώ θα ρίξω τα δαμάσκηνα. Θα ρίξω τα κάστανα. Θα τα σπάσω σε λίγο με τα χέρια μου. Δεν θα μείνουν έτσι. Τα κάστανα. Βλέπετε. Θα ρίξω μέσα κουκουνάρι και βρήκα στο ντουλάπι ωραίες σταφίδες που είχαμε και βάζω και λίγες σταφίδες. Με έχετε μάθει τώρα που βάζω και κανένα υλικό έξτρα κάθε μέρα. Αλλά ένα, όχι πολλά, μην σας μπερδεύω. Εσύ είδα μπροστά μου και λέω δεν βάζω και λίγες ξανθιές σταφίδες. Ωραίες θα είναι. Σπάω τα κάστανα. Δεν έχουν κάψει ακόμα, οπότε μπορώ να τα πιάσω. Και παιδιά, η γέμιση είναι έτοιμη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Για αν έχετε βαρεθεί την γέμιση με το ρύζι, κοιμάς κάστανο πράσο, το πράσο επίτηδες χοντροκομμένο, δαμάσκηνα. Τα δαμάσκηνα δεν τα κόβω, παιδιά, στα τέσσερα, γιατί λιώνουν μετά. Ενώ έτσι φουσκώνουν, και αν βάλετε ένα μέσα σε κάθε στη μερίδα, είναι πολύ ωραία ιδέα. Εγώ πρόσθεσα και λίγα σταφίδες. Έτοιμο, δεν βάζω μπαχαρικά, γιατί το λουκάνικο είναι τίγκα στα μπαχαρικά και είμαι μια χαρά έτσι. Okay. Πάμε τώρα στο κοτόπουλο που σας είχα υποσχεθεί. Το ανοίγω από τη συσκευασία του. Σας τα έχω πει χίλιες φορές, τα ξέρετε. Μαγειρεύουμε εδώ στην εκπομπή με τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς. Τα κοτόπουλα αυτά είναι καλοθρεμένα. Έχουν μεγαλώσει πάνω στον ορεινό όγκο των Ιωαννίνων, στα βουνά. Και έχουν αυτή τη γεύση που σας την περιγράφω κάθε φορά, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Σας τη λέω ορεινή. Θυμίζει δηλαδή η γεύση των κοτόπουλων αυτών. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, σαν χωριάτικο. Και ειδικά τα Λευθέρας Βοσκής, βλέπετε, τα κοτόπουλα παίρνουμε κανονικά. Τα κοτόπουλα παίρνουμε κανονικά, είναι πιο ασπριδερά, αυτό είναι πιο κίτρινο. Και βλέπετε κάτω από το δέρμα, πως το κρέας είναι πιο σκούρο. Λογικό, είναι αφού μεγαλώνουν έξω στη φύση και περπατάνε και είναι τα κοτόπουλα όπως τα έχουμε μάθει, τα χωριάτικα. Okay. Λοιπόν, αλατάκι μπόλικο επάνω. Τώρα έκανα λάθος, δεν μου αρέσει να βάζω το κοτόπουλο πάνω σε ξύλινη επιφάνεια, αλλά δεν πειράζει, θα την πλύνουμε μετά με καυτό νερό. Συνήθως παίρνω το ειδικό ξύλο που έχουμε, δεν πειράζει όμως. Αλάτι μπόλικο, λίγο λαδάκι και το λάδι γιατί το βάζουμε, για να κάνει ωραίο χρώμα το κοτόπουλο στο ψήσιμο. Και άμα τα μαγειρέψετε, θα πάθετε πλάκα με την νοστιμιά και έχουν βραβευτεί και στις Βρυξέλλες με ανώτατο βραβείο γεύσης, έτσι, δεν είναι τυχαία κοτόπουλα. Λοιπόν, πάμε να γεμίσουμε με την κουτάλα εδώ πέρα. Συμμαζεύω λίγο. Κοιτάξτε, ο μόνος τρόπος να γεμίσετε το κοτόπουλο είναι να το βάλετε με το λαιμό προς τα κάτω, να ανοίξετε λίγο τον ποπό έτσι το πλάι και την κοιλίτσα του, βλέπετε. Και να γεμίσετε μέσα την κοιλιά. Μέσα έβαλα αλάτι, δεν έβαλα. Λίγο αλατάκι μέσα. Οκ. Okay. Θυμάστε το Mr. Bean με την γαλοπούλα, ε. Επικό επεισόδιο. Λοιπόν, γυρνάμε στα κοτόπουλα πίντος και αφήνουμε το Mr. Bean τώρα. Βάζω μέσα τη γέμιση, αλλά επίτηδες έκανα παραπάνω. Μην τρομάζετε, ξέρω εγώ τι κάνω. Θα βάλω και μπόλικη γέμιση απ' έξω. Εδώ επειδή δεν έχει ρύζι αυτή η γέμιση και δεν θα φουσκώσει, ίσα ίσα θα μαζέψει η γέμιση. Τη στουμπώνω καλά μέσα, βλέπετε. Πιέζω με την κουτάλα, ενώ στη ριζένια τη γέμιση δεν την πιέζω. Γιατί θα εκραγεί το κοτόπουλο, θα σκάσει το ψήσιμο, έτσι. Μπούμ! Αυτό. Καλά, δεν θα εκραγεί κιόλα, το είπα έτσι. Λοιπόν, πάμε για δέσιμο. Σπάγκος. Μπορείς να φας όποιο κομμάτι θέλεις. Θα σερβίρω στα παιδιά. Ωραία. Μπορώ. Και είναι, βεβαίως και μπορείς. Και είναι τόσο ωραίο το κοτόπουλο, αυτό τόσο ζουμερό, που μη σου πω και το στήθος είναι το κάτι άλλο. Συνήθως δεν τρώμε στήθος. Θα αποφεύγουμε, όμως αυτό το κοτόπουλο είναι πολύ ζουμερό. Ένα κομμάτι σπάγκο, εντάξει, υπερβάλλω λίγο, το έκανα λίγο τεράστιο το κομμάτι. Κοιτάξτε, μπράβο, καλωσορίσατε. Καθίστε, θα σας σερβίρω εγώ. Καλωσορίσατε, χω, καλά Χριστούγεννα. Κοιτάξτε πώς δένω, το γυρίζω ανάποδα προς τα σας. Σημασία έχετε το δείτε εσείς. Δεν βάζω το γλυφίδες, η γέμιση αυτή δεν φουσκώνει. Κλείνω τα ποδαράκια πάνω στην τρυπούλα. Βλέπετε. Κλείνω τα ποδαράκια πάνω στην τρυπούλα. Τα δένω πρώτα μεταξύ τους. Έτσι. Τα δένω μεταξύ τους τα ποδαράκια. Αυτές είναι η μπανάνα ραμά. Δεν ξέρω, αλλά μ' αρέσει. Ναι. Πού τις θυμηθήκατε. Α, ξέχασα. Ο Θέμης πήγε και τις είδε. Κοιτάξτε τι κάνω. Σας έχω δείξει ένα κολπάκι. Μπορείτε να σταματήσετε εδώ. Εγώ όμως βάζω το σκηνάκι μέσα στα μπούτια. Το δένω από κάτω. Κοιτάξτε. Ωραία. Μ' αρέσει που έχουμε εκεί Δευτέρα κέφια. Ωραία είναι. Ωραία. Πάμε τώρα για να βγάλουμε τις πατάτες. Παιδιά, λαδόκολα, πατάτες baby. Τις κάνω σαν φωλίτσα.
Δεν έχει αγάπη με μαχαίρια εκεί πέρα. Τα έχουμε πάει όλα. Αυτό είναι καθαρό, δεν είναι από κοτόπουλο. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, είναι από λουκάνικο. Εντάξει. Κάνω τις πατάτες φωλίτσα, δεν τις κόβω στη μέση, γιατί θα βράσουν κανένα δίωρο και θα διαλυθούν εάν τις κόψω στη μέση. Πες μου τι ψάχνεις. Ένα μαχαίρι καθαρό. Μαχαίρι καθαρό. Αγαπητή, να σου κάνω μου τη χάρη. Πάρε αυτό να εδώ. Να πλύνω ένα. Προτιμώ να πάρεις αυτό. Κόβει αυτό, μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, ο κυμάς που περίσσεψε, τον έκανα επίτηδες στον κυμά, μπόλικο. Δεν τον έκανα για να τον φάω εγώ μετά, κυρίες και κύριοι. Τον έκανα τον κυμά για να μπει μες στη φωλιά εδώ πέρα με τις πατάτες. Και επειδή δεν έχει ρύζι, δεν λασπώνει αυτό, δεν γίνεται μετά. Αυτό θες, ε, από... η φιλνάδα μου θέλει το από κάτω. Βλέπετε. Διαλυώνει το κοτόπουλο. Είναι πολύ ωραίο. Συγνώμη, κάνω τη φωλίτσα. Αν είχε ρύζι, δεν θα ανακατεύα μαζί πατάτες με ρύζι. Θα γινόταν σαν λάσπη. Αλλά επειδή δεν έχει ρύζι γέμιση, κάνω την ωραία τη φωλιά έτσι. Το είπα 150 φορές. Τα ίδια και τα ίδια. Λέω μεγαλώνω, Θεέ μου. Λέω τα πράγματα τρεις φορές. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, βάζω πάνω λίγο λατάκι πάνω. Μεγαλώνει ο Καλύδης. Επίσης λέω λοιπόν κάθε 10 δευτερόλεπτα, το έχετε παρατηρήσει, έτσι. Να σου κάνω. Παιδιά, είναι πολύ ωραία. Κοιτάξτε, το είδατε, το είδατε, έτσι. Δεν το ξαναδείτε, το κλείνω. Κλείνει από πάνω, έτσι. Ωραία, να έρχεστε από την αρχή να κάθεστε εδώ να κάνετε τον κόσμο, παιδιά. Πιο ωραίο είναι. Και μην κάθεστε και μόνοι σας. Για το κοτόπουλο πραγματικά λιώνει. Χίλια συγγνώμη. Τι συγγνώμη, καλέ. Για τα παιδιά τώρα δεν το σερβίρω ωραία, αλλά λιώνει. Δεν πειράζει. Εμείς είμαστε του Άρντε Λατσάμπλο όμως. Κοίταξε, θα ζοριστούμε λίγο εγώ και ο Άρης, να σου πω την αλήθεια. Γεια σε εδώ, σε φαντάζομαι στο σπίτι να κόβεις κοτόπουλα. Έτσι κάνει, μαγειρεύει. Εγώ ακόμα θα τα ρίξω. Ποιο θέλει σαλτσούλα, φέτο πιάτο σου, φέτο πιάτο σου. Σαλτσούλα, ποιο θέλει από κάτω. Τρεις νικητές έχουμε, τρεις αγαπημένους που θα δοκιμάσουν τα προϊόντα Πίντος με πολύ πολύ αγάπη. Αρκεί να μένετε ατυχοί, γιατί είναι ευαίσθητα τα προϊόντα και δεν θέλουμε να έχουμε έτσι ατυχήματα. 2-10-60-25-6-29-6-30-6-31. Τρεις τηλεφωνικές γραμμές. Τα παιδιά είναι στο κοντρόλ, σηκώνουν τα τηλέφωνα. Καλείτε για να κερδίσετε τα προϊόντα. Εγώ να πω μόνο ότι ψήνουμε είτε στη γάστρα είτε στο κεραμικό το πύλινο 2 ώρες στους 200 βαθμούς. Δεν τα κουμπάμε, τα αφήνουμε όπως είναι. Εντάξει. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Βασίλη, έχουμε και άλλο Βασίλη Καλίδη στη συνέχεια να μας αποκαλύψει μυστικά. Πολύ ωραία μικρά μυστικά για να κάνετε το τραπέζι σας διαφορετικό φέτος. Πώς το λέξεις, hacks. 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 Έχει έρθει η Κυράνια Μπουντούρη με δώρα και στρας. Μόνο στρας.